Ένας πολύ καλός γιατρός είναι μαζί μας. Ουρολόγος, Βεβελογιάννης. Η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ, κύριε Λέων, όπως εσείς μέσα από το τριχωτό της κεφαλής μπορείτε να βρείτε πόση κεταμίνη είχε δοθεί κατά το παρελθόν. Τώρα τα μηχανήματα, κύριε Βεβελογιάννη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ θερμά. Είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, μιλάμε για καλοήθη πάντα, ε. Ακριβώς. Μιλάμε για καλοήθη. Προστάτη και λίθους. Προστάτη. Λίθους νεφρών. Λοιπόν, έρχεται κάποιος σε εσάς και θα τα δούμε αμέσως τώρα. Το βίντεο. Ποια είναι τα καινούργια στοιχεία. Οι δυο μας με τον κύριο Βεβελογιάννη, αν είναι εύκολο. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει όλους τους άντρες πάνω από ποια ηλικία, γιατρέ? Άνω των 50 ετών, τα 2/3 των ανδρών έχουν Μάλιστα. πρόβλημα. Λοιπόν, η πρώτη μέθοδος, αν και έχει τρέξει λίγο το βίντεο, η πρώτη μέθοδος λοιπόν είναι το Rezum, είναι η μέθοδος ατμού, η πιο δημοφιλή στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Ναι. Εισήχθη στη χώρα μας από την ομάδα μου. Ναι. Συρρυκνώνει τον προστάτη σε 5 λεπτά, στέλνοντας τον ασθενή σπίτι σε μία ώρα με εξαιρετικά αποτελέσματα και κυρίως διατηρώντας τον ανδρισμό Μάλιστα. του. Μόνο που δείχνουμε λιθοτριψία τώρα. Δεν πειράζει, αν μπορούμε πλάνα. Να το ξαναπάμε από την αρχή. Τώρα είναι το Αυτή ρεζού. Λοιπόν είναι Αυτό η ρεζού. Είναι Αυτή Μάλιστα. είναι, βλέπετε πώς αποσυμπιέζεται Εδώ ο προστάτης. Εδώ τι γίνεται λοιπόν. Εισαγάγονται οι υδρατμοί, οι οποίοι σταδιακά συρρυκνώνουν τον προστάτη και αποσυμπιέζεται η συντεθλιμένη ουρήθρα. Και τελειώνει αυτό το πράγμα. Σε 5 λεπτά τελειώνει και σε μία ώρα ο ασθενής είναι σπίτι του με καλά αποτελέσματα και διατηρώντας τις ζωτικές του ανδρικές λειτουργίες. Καλοήθη. Άρα, αυτό λοιπόν, το δεύτερο, για να μην το χάσουμε, το είναι το λέιζερ. Το ναι, λέιζερ αυτός, το οποίο... αυτός είναι ο νέος χρυσός κανόνας πλέον διεθνώς. Είναι η λέιζερ εκπυρήνησης εξ ολοκλήρου του προστάτου, ναι. ανέμακτα. Εδώ ο ασθενής επιστρέφει σε 5 με 6 ώρες ναι. με μηδενικές σπίτι πιθανότητες του σπίτι του ναι. επανεπεμβάσεων. Ούτε μία πιθανότητα επανεπέμβασης ακόμα και σε μεγάλους αδένες 250 κυβικών. Ερώτημα. Εσείς κρίνετε αν θα πάει στον ατμό ή αν θα πάει στο λέιζερ, ναι, ναι. Έχει να κάνει με το μέγεθος του προστάτη. Αυτό απευθύνεται σε μεγάλους αδένες, αλλά είναι μια επέμβαση υψηλής εξειδίκευσης και θέλει μεγάλη κατάρτιση. Και εδώ είναι λιθοτριψία. Εδώ είναι πάλι το λέιζερ, ναι. αλλά στην υπηρεσία της πέτρας αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι εξαχνώνεται ο λίθος, δηλαδή μεταπίπτει από στερεά σε αέρια κατάσταση, σε μία μόνο συνεδρία. Ναι. Και είναι και αυτή μια ελάχιστα επεμβατική Ερωτήματα. Χειρουργική. Πόσο πονάνε όλα αυτά που μας είπατε? Είναι ανώδυνα, είναι ανέμακτα. Ξέρετε, όταν πηγαίνουμε στον γιατρό, ρωτάμε τρία πράγματα. Αν πονάει, σε πόση ώρα τελειώνει αυτή η ιστορία ή πόσες μέρες. Και το τελευταίο απαγορεύεται από τηλεοράσεως, το λέτε κατηδίαν με τους ανθρώπους που είστε κοντά. Πρώτον λοιπόν, τούτο εδώ πονάει. Αυτό ακριβώς είναι το πλεονέκτημα των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών. Ναι. Είναι ανώδυνες και έχουν μηδενικό μετεγχειρητικό πόνο. Ήθελα να Έρχεται για τον ατμό. Έρχεται το πρωί. Σε μία ώρα είναι σπίτι του. Σε μία ώρα είναι Μπορεί σπίτι του. Τελειώνει με αυτά. Τελειώνει. Ξεμπερδεύει. Ξεμπερδεύει. Δεν θα σηκώνεται το βράδυ για να ουρήσει. Δεν θα ζορίζεται. Αυτό είναι το ζητούμενο, κυρία Αυτιά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο άλλο. Το λέιζερ. Εκεί τελειώνει μία και έξω. Μετά από πόσες μέρες επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία? Επειδή είναι μια μεγαλύτερη επέμβαση αυτή, θα πρέπει λιγάκι την πρώτη εβδομάδα να προσέξει. Ναι. Αλλά είναι μια επέμβαση η οποία θα του διαρκέσει μια ζωή. Διότι η προηγηθής επέμβαση, η τούρης, που γνωρίζει ο κόσμος, ναι. έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια των δυνατοτήτων της και των περιορισμών της. Των περιορισμών της, συγγνώμη, και ποτέ δεν τα κατάφερνε εξ ολοκλήρου να αφαιρέσει τον αδένα. Ερώτημα, προεγχειρητικά. Ο ασθενής επανέρχεται στο γιατρό. Προεγχειρητικά έχει πολύ φασαρία το πράγμα, εξετάσεις κλπ. Όχι, έρχονται οι ασθενείς από όλη την Ελλάδα το πρωί, κάνουν ένα προεγχειρητικό έλεγχο και το βράδυ είναι ελεύθεροι να φύγουν. Μάλιστα. Ήθελα να σας πω δύο κουβέντες για το μέλλον. Όχι, θα μου πείτε το εξής. Όταν φύγει από εκείνη όλη η λειτουργία. Επίσης, του συστήματος κανονική. Επίσης διατηρείται και στη HOLAP αυτό που με ρωτάτε. Ορίστε. Επίσης διατηρείται η λειτουργία και στην HOLAP εξίσου με την Rezum. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία επίπτωση σε ό,τι αφορά τη ζωή του κλπ. Σαφώς και όχι. Μάλιστα. Σαφής. Λοιπόν,
Ήθελα να σας πω δύο κουβέντες για το μέλλον, για να μην σας κουράσω, είναι το τέλος της εκπομπής. Ότι το μέλλον πλέον μας υπαγορεύεται από αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι οι διεθνείς πλέον κατευθυντήριες γραμμές και ότι εκατοντάδες συμπολίτες μας ως τώρα έχουν ευεργετηθεί από αυτές τις τεχνικές. Και τέλος, είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε τους συναδέλφους να επιδιώκουν παντιοτρόπως να καταρτιστούν στις νέες αυτές μεθόδους. Γιατί μία ομάδα μόνη της, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι δυνατόν να απορροφήσει. Γιατρέ, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν τροφές που βοηθάνε τον καλοήθη προστάτη να ημερέψει? Υπάρχουν και ανεβρίσκονται εύκολα στο διαδίκτυο, αλλά θεωρώ ότι είναι κατά κύριο λόγο γενετικό. Ναι. Και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Αργά ή γρήγορα. Και ένα τελευταίο, επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα εδώ. Μετά από πόσο ζόρι νυχτερινής περιπλάνησης πρέπει να επισκεφθεί κάποιος τον ουρολόγο του και από ποια ηλικία και πάνω? Καλό θα ήταν να προσέλθει προγραμματισμένα, διότι οι παραμελημένοι ασθενείς έχουν καταστρέψει ύπουλα και προοδευτικά την ουροδόχο κίστη τους, η οποία, έχοντας αυτό το εμπόδιο μπροστά της να υπερνικήσει, είχε προβεί σε μια υπερδραστηριότητα, η οποία εν τέλει την οδήγησε σε μυϊκό κάματο και σε ξεχύλωμα, αν μπορώ να το πω έτσι, δηλαδή απώλεια της ελαστικότητός της. Πράγμα το οποίο τους κάνει να αναρρώσουν αργότερα από ασθενείς οι οποίοι είχαν έρθει έγκαιρα. Σαφής. Δεν πονάει λοιπόν. Γρήγορη ανάρρωση και αυτά τα κρατάμε, η επιστήμη πάει μπροστά. Ήθελα να ξέρω, ο Βεβελογιάννης του 2200 τι θα κάνει, όταν πριν από 100 χρόνια όλα αυτά ήταν αδιανόητα. Ευχαριστώ, γιατρέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Έχω μηνύματα πάρα πολλά. Ο κύριος Τσίγκας της πυροσβεστικής μου λέει: